Αστρονόμοι κατέγραψαν για πρώτη φορά μια κοντινή εικόνα ενός αστεριού έξω από τον γαλαξία μας. Αστρονόμοι κατέγραψαν μια κοντινή εικόνα ενός αστεριού έξω από τον γαλαξία μας, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το εντυπωσιακό ουράνιο σώμα. Χάρη στο Very Large Telescope Interferometer, η ομάδα κατάφερε να παρατηρήσει από κοντά τον τεράστιο κόκκινο υπεργίγαντα. Το αστέρι βρίσκεται 160.000 έτη φωτός μακριά, στο μέγα νέφος του Μαγκελάνου, ένα νάνο γαλαξία που είναι δορυφόρος του δικού μας γαλαξία. Οι αστρονόμοι γνώριζαν την ύπαρξη αυτού του άστρου και το είχαν ονομάσει αστέρι μεγαθύριο, καθώς είναι σχεδόν 2.000 φορές μεγαλύτερο από τον ήλιο μας. Τώρα καταφέραμε να δούμε το αστέρι με πολλή λεπτομέρεια, παρόλο που είναι έξω από το γαλαξία μας. Οι επιστήμονες παρατήρησαν το αέριο και τη σκόνη γύρω του, τα οποία δείχνουν ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια της ζωής του και θα καταλήξει σε μια τεράστια έκρηξη supernova. Για πρώτη φορά, καταφέραμε να τραβήξουμε μια ζουμαρισμένη εικόνα ενός ετοιμοθάνατου αστεριού σε έναν γαλαξία έξω από τον δικό μας, δήλωσε ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας. Μέχρι τώρα, οι αστρονόμοι έχουν τραβήξει δεκάδες κοντινές εικόνες αστεριών εντός του γαλαξία μας. Οπότε η παρατήρηση ενός αστεριού έξω από τον γαλαξία αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα, το συγκεκριμένο αστέρι ήταν στόχος των ερευνητών για αρκετό καιρό και το μελετούσαν με το Very Large Telescope Interferometer, που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή. Οι πρώτες έρευνες βοήθησαν στην ανακάλυψη πολλών χαρακτηριστικών του αστεριού, αλλά η λήψη μιας πραγματικής εικόνας χρειαζόταν την ανάπτυξη ενός οργάνου δεύτερης γενιάς, που ονομάζεται Gravity. Χάρη σε αυτό, οι επιστήμονες κατάφεραν επιτέλους να τραβήξουν μια λεπτομερή εικόνα του ετοιμοθάνατου αστεριού. Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ εντυπωσιακή, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη. Καθώς το αστέρι συνεχίζει να εκτοξεύει αέρια και σκόνη, θα γίνεται όλο και πιο αμυδρό. Ας ελπίσουμε ότι οι βελτιώσεις του οργάνου παρακολούθησης θα επιτρέψουν ακόμα πιο λεπτομερείς εικόνες για να δούμε το αστέρι καθώς οδεύει προς την καταστροφή. Γενικά, αυτό το πρωτοποριακό επίτευγμα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στον τομέα της αστρονομίας, παρέχοντας ανεκτίμητες γνώσεις για τους κύκλους ζωής των αστεριών πέρα από τον γαλαξία μας. Η εξέλιξη στην τεχνολογία παρατήρησης δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να εξερευνήσουν τα κοσμικά φαινόμενα με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενισχύοντας την κατανόησή μας για την τεράστια και πολύπλοκη φύση του σύμπαντος.